Θα αλλάξουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, κλίμα στο δελτίο ειδήσεων του West. Δίνουμε αίμα με ασφάλεια και προσφέρουμε ζωή. Είναι το σύνθημα του Σωματείου Σπάρτακος όσον αφορά την αιμοδοσία, την οποία θα πραγματοποιήσει την Παρασκευή. Στο θέμα αυτό θα αναφερθούμε. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον κύριο Γιάννη Φασίδη, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Σπάρτακος και υπεύθυνος για την αιμοδοσία. Καλησπέρα σας, κύριε Φασίδη. Καλησπέρα, κύριε Βακρατσά. Να είστε καλά. Καταρχήν, βλέπουμε ότι για μία ακόμη φορά το Σωματείο Σπάρτακος προχωράει σε μία αιμοδοσία. Και αυτή τη φορά βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του Μποδοσάκη Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Πόσο σημαντική είναι και αυτή έτσι, η αιμοδοσία και γιατί βλέπουμε ότι πλέον αλλάζεται χώρο. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό και αυτή τη φορά κάνουμε κάλεσμα στο Μποδοσάκη Νοσοκομείο. Συνήθως εμείς δραστηριοποιούμαστε στους χώρους της επιχείρησης, της ΔΕΗ δηλαδή. Λοιπόν, ο φόβος λόγω του κορονοϊού και ο μήνας Αύγουστος, που παραδοσιακά είναι και ο μήνας των διακοπών μας, δεν προσεγγίζει τον κόσμο στα νοσοκομεία και έτσι υπάρχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις. Μπορώ να πω δραματικές είναι οι ελλείψεις. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους, αλλά και σε όλους τους συμπολίτες μας. Να έρθουν στο Ποδοσάκιο, να αιμοδοτήσουν, για να δώσουν μια ανάσα ζωής στο νοσοκομείο μας και κατ' επέκταση και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Μάλιστα. Υπάρχει συμμετοχή όταν πραγματοποιείται αιμοδοσίες από τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, κύριε Φασίδη? Υπάρχει. Υπάρχει. Μάλιστα. Βέβαια, με τις τελευταίες εξελίξεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και λόγω των τελευταίων γεγονότων που γίνονται εδώ στην περιοχή μας, λόγω της απολυμνοποίησης κτλ., έχει μειωθεί ο κόσμος. Βέβαια, έχουμε κάνει κάποιο άνοιγμα σε εργολαβικούς, σε επιπλέον συμβασιούχους. Και έτσι σε κάποιο βαθμό το έχουμε καλύψει αυτό το κενό. Αλλά βέβαια δεν πάβει να υπάρχει ένα κενό. Πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια που πραγματοποιείται ο Σπάρτακος, γιατί βλέπουμε δεν είναι μόνο το κομμάτι που λέγεται είμαστε ένα σωματείο και παρεμβαίνουμε στα ζητήματα της ΔΕΗ, αλλά συμμετέχετε σε πολλές κοινωνικές δράσεις. Και μία από αυτές τις κοινωνικές δράσεις είναι και η αιμοδοσία. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο Σπάρτακος εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 90, δραστηριοποιείται σε αυτό το κομμάτι. Σκεφτείτε ότι στον πόλεμο της Σερβίας ήταν ο Σπάρτακος μαζί στη συνεργασία με τον Ποδοσάκιο. Είχαν στείλει αρκετές φιάλες αίματος, το οποίο είχαν βραβευτεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, σε αυτό το μεγάλο έργο, οι μεγάλοι πρωταγωνιστές είναι πάντα οι εθελοντές αιμοδότες. Θέλω να το τονίσω. Για πόσα άτομα μιλάμε, καταρχήν στην τράπεζα αίματος του Σπάρτακου, πόσους αιμοδότες έχουμε από την καταγραφή που έχετε κάνει μέχρι στιγμής που έχουν δώσει αίμα? Και αν αυξάνονται όλο και περισσότεροι, τι εικόνα έχουμε? Αν πάρω τα στοιχεία από τη δεκαετία του 90, δηλαδή από τότε που ξεκίνησε, είναι χιλιάδες οι αιμοδότες. Βέβαια, δεν θα ήθελα να μπω σε αριθμούς, αλλά είναι πάρα πολλοί, όπως και οι φιάλες αίματος ετησίως είναι πάρα πολλές. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης καλύπτουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των νοσοκομείων της περιφέρειάς μας. Σας ζητάνε αίμα, δηλαδή, και οι ιδιώτες όταν έχουν κάποιο πρόβλημα και τα νοσοκομεία απευθύνονται στο Σπάρτακο? Έχουμε εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο εργαζόμενους, συναδέλφους, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή και πολίτες που βρέθηκαν σε ανάγκη, σε κανένα δεν γύρισαμε την πλάτη. Αν είναι δυνατόν. Μάλιστα. Τώρα να πούμε ότι η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι στο τμήμα αιμοδοσίας του Ποδοσάκη Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει, ο οποίος και δεν είναι και εργαζόμενος, και ακούει αυτή τη στιγμή την έκκληση του Γιάννη του Φασίδη από το Σωματείο Σπάρτακος, ώστε να δώσουμε αίμα? Ακριβώς. Όπως είπατε, οι ώρες είναι από τις 7.30 μέχρι τις 1.30. Εδώ θα με επιτρέψετε να σημειώσω ότι βέβαια όλα τα τμήματα αιμοδοσίας, όλα τα νοσοκομεία είναι ασφαλές. Βέβαια θέλω να μιλήσω λίγο συγκεκριμένα για το Ποδοσάκη νοσοκομείο, γιατί έχουν αλλάξει χώρο, βρίσκονται σε έναν χώρο εκτός του κύριου κτηριακού κορμού, στη Νέα Πτέρυγα, που δεν έχει καμία σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο. Τηρούνται όλα τα μέτρα, τα υγειονομικά μέτρα για την ασφάλεια των αιμοδοτών. Όποιοι θα θελήσουν να έρθουν να αιμοδοτήσουν, πολύ εύκολα θα είμαστε εκεί πέρα, εμείς θα τους δείξουμε το δρόμο. Απλά το τονίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το υπόλοιπο νοσοκομείο. Αν και πάλι είναι άφοβα, θεωρώ ότι είναι όλα ασφαλές. Θα χρειαστεί όμως να φορέσουν τη μάσκα τους κλπ. Και να έρθουν. Εννοείται. Να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέτρα πρόληψη για να μην δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Ακριβώς. Τώρα, η επόμενη έτσι για να κλείσουμε στόχοι σας, ποιοι είναι ως σωματείο όσον αφορά το να προχωρήσετε και σε άλλες δράσεις? Αν θα πραγματοποιήσετε και άλλες αιμοδοσίες στο επόμενο διάστημα σε συνεργασίες στους χώρους δουλειάς ή πάλι στο Ποδοσάκιο, τι σκοπεύετε να κάνετε? Επόμενες δράσεις μας είναι στα Ορυχεία τώρα. Αυτό ήταν έκτακτο το κάλεσμα. Εμείς δεν κάνουμε αιμοδοσίες σε άλλους χώρους. Υπάρχουν συλλόγοι οι οποίοι κάνουν τη δουλειά και την κάνουν και πολύ καλά τη δουλειά. Τώρα αυτό ήταν έκτακτο το κάλεσμα στο Ποδοσάκιο νοσοκομείο. Η επόμενη μας εξόρμηση είναι στο βόρειο πεδίο.
και κατεπέτρεψε, θα συνεχίσουμε και στα υπόλοιπα ορυχεία. Έχουμε κάνει μια ανοίξη με ένα ακόμα νοσοκομείο της περιφέρειάς μας. Στις αρχές του μήνα να κάνουμε και εκεί μια εξόρμηση. Μάλιστα, πολύ ωραία. Να πούμε για μια ακόμη φορά στους τηλεθεατές, Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 7.30 το πρωί μέχρι και τις 1.30 το μεσημέρι στο τμήμα αιμοδοσίας του Ποδοσφαίρου Νοσοκομείου του Λεμεγάς. Ακριβώς, και θα με επιτρέψετε. Ναι. Θέλω να αναφερθώ σε όλο τον κόσμο και στους εργαζόμενους αλλά και στους συμπολίτες μου. Η λέξη φιλότιμο, αλληλεγγύη, είναι στο DNA μας. Δηλαδή είναι κρίμα να εισάγουμε αίμα από το εξωτερικό. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό εγώ παροτρύνω όλο τον κόσμο σε όλες τις κατατόπου αιμοδοσίες να πηγαίνουν άφοβα να αιμοδοτούν. Βέβαια το κάλεσμά μας ισχύει για την Παρασκευή, 21 του μηνός. Τους περιμένουμε όλους και είμαι σίγουρος ότι θα ανταποκριθούν όπως κάνουν πάντα. Ωραία, να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΑΣ και να συνεχίσετε αυτή την κοινωνική σας δράση. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.